Μαζί μας όμως έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΑΚΣ, τον κύριο Δημήτρη Καπούνη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, διότι συμμετείχε σε αυτή τη συνέλευση, την ιδρυτική συνέλευση της οργάνωσης της Νέας Πασαγιές. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπούνη. Καλημέρα, Πόπη, καλημέρα στο κρατήριο. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτή προχθές η συνάντηση, ήσασταν και εσείς εκεί. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ΑΚΣΟΥ είναι στη Νέα Πασαγιές. Για δώστε μας λίγο το κλίμα, πέστε μας λίγα πράγματα. Συμμετέχουμε στη Νέα Πασαγιές, ήταν με απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου. Συμμετείχαν 85 ενώσεις, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οι οποίοι είχαν καταθέσει τα καταστατικά. Είμαστε 150 άτομα και 45 περίπου. Ναι. Είχαν καταθέσει τα καταστατικά, δεν είχα υπογράψει. Από ό,τι μάθαμε, υπογράψαν και οι υπόλοιποι 45. Ναι, ναι. Υπολογίζουμε όμως ότι θα είναι γύρω στους 150. Mm-hmm. Υγιείς συνεταιρισμοί, υγιείς ομάδες παραγωγών και υγιείς εταιρείες ενώσεις. Οι εταιρικές αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, ναι, όπως λέγονται σήμερα. Είναι μια κίνηση πάλι από σχεδόν από όλες τις ενώσεις και τους συνεταιρισμούς, mm-hmm, υγιείς πλέον, δηλαδή αυτοί που τηρούν τις προϋποθέσεις του Υπουργείου, ναι, Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτές που έχει βάλει, και προχωράμε σε αυτό το φορέα. Πολύ ωραία. Ωστόσο έχει διασπαστεί η πρώην Πασαγιές, εν πάση περιπτώσει, έχει συσταθεί η ΣΑΣΟΕ. Είναι ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας, mm-hmm, όπου σήμερα έχουν και την πρώτη τους συνέλευση. Εκεί έχουμε λιγότερο, ναι, κόσμο, εκεί μπαίνουν και επιχειρήσεις εκτός από συνεταιρισμοί. Ναι, επειδή για να σε οποιοδήποτε όργανο έπρεπε να συμμετέχουμε, έχουμε μιλήσει και με τις δύο. Ναι. Εκτιμώ ότι η ΣΑΣΟΕ είναι 50 με 60 συνεταιρισμοί, οι οποίοι στο 50% και αν δεν ξέρω αν είναι και αυτό, το 50% τηρούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας συνεταιρισμός για να είναι συνεταιρισμός ή να είναι υγιής. Ναι. Και για να μπορεί να συμμετέχει σε τριτοβάθμια ή σε δευτεροβάθμιο όργανο. Πιστεύω λοιπόν ότι από τις 50-60 ενώσεις, συνεταιρισμούς, εταιρείες, ομάδες παραγωγών, σωματεία που συμμετέχουν στη ΣΑΣΟΕ, ούτε 25 δεν είναι υγιείς. Κατάλαβα. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Γιατί η ΣΑΣΟΕ έχει κάποια έξοδα. Ναι. Και η Νέα Πασαγιές που να δημιουργηθεί έχει κάποια έξοδα. Που πλέον θα καλύπτονται από τους συνεταιρισμούς, από ό,τι βέβαια έμαθα. Ναι. Ναι, για να συμμετέχεις πρέπει να πληρώσεις κάποια χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή το κόστος λειτουργίας της Νέας Πασαγιές μπορεί να είναι και 300 με 350 εκατομμύρια ετησίως. Α, μάλιστα, τεράστιο το κόστος, έτσι. Βέβαια, ενίκεια, mm-hmm, υπαλλήλους. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη ΣΑΣΟΕ, υπάρχει χρώμα σε αυτή την οργάνωση από ό,τι φαίνεται και μόνο από τον πρόεδρό της να δει κανείς, είναι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αλέξανδρος Κοντός. Ο Κοντός, ναι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι στη Νέα Πασαγιές δεν υπάρχουν χρώματα και εδώ και χρόνια πιστεύω ότι τα κομματικά έχουν φύγει από τις, και πρέπει να φύγουν. Αν υπάρχουν κάποιοι ακόμα από τις ενώσεις, και εμείς το έχουμε εφαρμόσει εδώ στη δικιά μας ένωση όσον αφορά το χρώμα. Ναι, καλά, σίγουρα. Και μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά. Γιατί πιστεύω ότι η Νέα Πασαγιές είναι εκεί που έπρεπε να καταλήξουμε, mm-hmm, και γι' αυτό γραφτήκαμε, συμμετέχουμε και από ό,τι κατάλαβα με το καινούριο καταστατικό έχουμε 7 ψήφους στη Νέα Πασαγιές, που ίσως είναι και μοναδική ένωση με 7 ψήφους που συμμετέχει με 7 ψήφους στην Επασαγίας. Πολύ. Γιατί βάλανε στο καταστατικό όριο ότι μέχρι 1 εκατομμύριο ένας ψήφος, μέχρι 3 εκατομμύρια 2 ψήφους, ανάλογα λέει το τζίρο, και ανάλογα από 15 και πάνω, ναι, ναι, από 15 και πάνω 6 συν 1 από εκεί και πέρα, δηλαδή και 18 και 20 να έχεις, ήταν 7. Μάλιστα, πολύ ωραία, μπράβο. Πολύ καλό. Τώρα με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στην Αθήνα με την Ιδρυτική Συνέλευση της Πασαγιές. Σε αυτό πρέπει να... Σε αυτό, ναι, όσον αφορά την Πασαγιές υπάρχει μια νέα διοίκηση.
βγήκε μια νέα διοίκηση, υπογράψαμε ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη στη Νέα Πασηγές και βγήκε μια διοίκηση 7 μελής, μέχρι που να γίνουν εκλογές με 21 άτομα πλέον, ναι, έτσι, στο Διοικητικό Συμβουλίο της Πασηγές, της Νέας Πασηγές. Συμμετέχει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών σε κάποιο μέρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα δούμε. Μπορεί να συμμετέχω ή εγώ, ναι, ή ο Γιώργος Κούφας, mm-hmm, που είναι εκπρόσωπος της Πασηγές. Που είναι εκπρόσωπος της Ένωσης της Πασηγές, ναι, μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και αν και βλέπω ότι υπάρχει όρεξη για δουλειά, έχουν μπει και κάποια πράγματα στη θέση τους που έπρεπε να έχουν μπει και από τα προηγούμενα χρόνια και να προχωρήσει σωστά πλέον η Πασηγές αυτή τη φορά, γιατί έχει να προσφέρει πράγματα στους αγρότες, έτσι. Βάσει νόμου προχωράει και το νέο καταστατικό και είναι Πασηγές. Μάλιστα. Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αθήνα, κύριε Καπούνη, είχατε και κάποια συναντήση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι. Mm. Για πέστε, ναι, μας λοιπόν, τι νέα μας φέρνετε από εκεί. Είχα μια συνάντηση με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, τον Νίκο τον Βάγια, για θέματα προβολής που αφορούν, ναι, την Ένωση. Αν μπορούμε να υπάρχει δηλαδή προβολή και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της χώρας, mm-hmm, από προϊόντα δικά μας. Το δέχτηκε ο γραμματέας, ο διευθυντής μάλλον, το δέχτηκε με πάρα πολύ θετικά. Ναι. Μου είπε ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί σε αυτά τα προγράμματα. Πολύ ωραία. Και το δεύτερο που του θέσαμε είναι όσο αφορά το βιαέριο. Για πέστε μας, τι εξέλιξη έχουμε με αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να κάνουμε τη μονάδα βιαέριου στην Άξο, εδώ στο νησί μας. Αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσα από κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου ή από το ΕΣΠΑ. Το θετικό είναι ότι βγαίνουν κάποια προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρι. Πολύ ωραία. Να δηλαδή να εντάσσονται αυτό το πρόγραμμα. Το βλέπει πάρα πολύ θετικό γιατί είναι από απόβλητα. Φυσικά. Και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και άλλων. Mm-hmm. Δηλαδή από ελαιοτριβία μπορεί να είναι και από άλλα τυροκομεία. Έχει να κάνει με το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Το βλέπω πολύ θετικό. Και φυσικά μπορεί και να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο ή μέσα από το ΕΣΠΑ. Η πρότασή του ήταν να πάμε μέσα από το Υπουργείο να γίνει χρηματοδότηση. Πολύ θετικό είναι αυτό. Μακάρι να μπορέσει. Θα ανοίξει, μου είπε ότι θα ανοίξει το πρόγραμμα αυτό για να μπορούμε εμείς να ενταχτούμε Γενάρη-Φλεβάρι. Το τρίτο που συζητήσαμε και ένα σοβαρό θέμα το οποίο υπάρχει εδώ στην Άξο ήταν το αρσενικό τυρί, mm-hmm, που υπάρχει αλλά δεν μπορεί να βγει με ονομασία αρσενικό, mm-hmm, πιστοποιημένο. Δηλαδή να βοηθήσει δηλαδή το Υπουργείο όσον αφορά τους κτηνοτρόφους της ορεινής Νάξου. Πολύ σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό, γιατί πλέον από ό,τι διαβάζουμε, έτσι, από ό,τι μαθαίνουμε, ναι, ναι, δεν θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι πλέον να πουλάνε αν δεν έχουν κάποια... Αν δεν πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Προδιαγραφές του Υπουργείου, έτσι, κάποια... Έχει γίνει αυστηρό πλέον σε όλα αυτά, ναι. Ναι. Και εντάξει, στο θέμα ποιότητας, στο θέμα ασφάλειας διατροφής στον καταναλωτή, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μιλήσαμε με τον Νίκο τον Βάγια, υπάρχει από τον Νίκο τον Μανιό, τον βουλευτή Κυκλάδων και συντοπίτη μας, ενδιαφέρον, ναι, όσον αφορά την πιστοποίηση του αρσενικού τυριού στην ορεινή Νάξου. Πιστεύω ότι θα γίνει, εκτίμηση είναι, έτσι θα γίνει, θα βοηθηθεί ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος, αλλά φυσικά πάντα με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν, διότι αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, όχι στο τυρί αυτό, σε οποιοδήποτε τυρί της Νάξου, αν ομιγένει το συμβεί οτιδήποτε, παίρνει και η μπάλα όλους τους υπόλοιπους. Καλά, σίγουρα. Κτηνοτρόφους.
και αυτό θέλει λίγο προσοχή. Πάντως ναι, είναι μια καλή κίνηση, mm-hmm, γιατί βοηθάει το εισόδημα των κτηνοτρόφων, της ορεινής νάξου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί. Αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου, από ό,τι κατάλαβα, ναι, και θα προχωρήσει. Και μακάρι. Αυτό, από ό,τι το ξαναλέω, αυτό οφείλεται στον Νίκο το Μανιό. Στον Νίκο το Μανιό. Ο οποίος το κυνηγάει το θέμα εδώ και καιρό, από ναι, ό,τι ναι, γνωρίζουμε. Ναι. Μακάρι λοιπόν να ευοδοθούν όλες οι προσπάθειες και να μπορέσει και η ορεινή νάξος να βγάλει το αρσενικό της τυρί, το οποίο να πληρεί όλες τις προδιαγραφές φυσικά και να είναι πιστοποιημένο. Εγώ εδώ να πω το εξής, ότι εμείς σαν Ένωση δεν μπορούμε, ή μάλλον και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, και απόφαση του Συμβουλίου είναι ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στο αρσενικό τυρί, γιατί στο εργοστάσιο μέσα υπάρχει ένας σύγχρονος εξοπλισμός, το οποίο υπάρχει παστερίωση και τα λοιπά όσον αφορά το γάλα, και αυτή την ποιότητα του τυριού και σταθερή γεύση, δηλαδή τη γραβιέρα, τη βγάζουμε εδώ και χρόνια. Δεν μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε και να πάμε στο αρσενικό. Άρα δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές, δηλαδή στα μηχανήματα τα οποία διαθέτει η Ένωση αυτή τη στιγμή, προκειμένου να παράγει το αρσενικό. Ναι, και δεν θέμενε. Είναι θέμα των κτηνοτρόφων της ορεινής νάξου και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να πάει. Σας έχουν πλησιάσει κάποιοι κτηνοτρόφοι της ορεινής νάξου προκειμένου να... Όχι. Οι κτηνοτρόφοι μας φέρνουν το γάλα. Ναι, ναι. Τώρα κάθε κτηνοτρόφος, αν μπορέσει να τη ροκομίσει, θα πρέπει να δει και που θα βρει αγορά να το πουλήσει, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ναι, μεν πουλιέται μια ποσότητα αρσενικού, ναι, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 20 τόνοι, ξέρω εγώ. Αύριο, αν δημιουργηθούν 100, πρέπει να βρεθεί και μια αγορά. Παραδείγματα είναι αυτά. Ναι, φυσικά, εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε. Ναι, αν αύριο παράγουν, ξέρω εγώ, 100 τόνους αρσενικού, πρέπει να βρεθεί και μια αγορά η οποία πρέπει να το πουλήσουμε. Έτσι. Να το πουλήσουν οι παραγωγοί δηλαδή. Mm-hmm. Και είναι λίγο δύσκολο στη σημερινή εποχή. Είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να υπάρχει οργάνωση από πίσω. Πρέπει να στηθεί ωραία, δηλαδή πρέπει να στηθεί καλά εμπορικά. Πρέπει να υπάρχει οργάνωση, όπως ακριβώς το μεταφέρατε. Αν δεν υπάρχει, δηλαδή το να παράγουμε κάτι και να μην προχωράει ή να μην προχωρήσει, νομίζω ότι... Πάντως είναι καλή κίνηση, πρέπει να καθιερωθεί εδώ πέρα το αρσενικό, γιατί υπάρχει χρόνια, έτσι, να πιστοποιηθεί το αρσενικό. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο το Μάνιο, στην προσπάθεια που έκανε και κάνει, έτσι δεν ξέρω αν ολοκληρωθεί, αλλά εκτίμησή μου θα ολοκληρωθεί, και πρέπει να το ευχαριστήσουμε και όλοι που ασχολιόμαστε με αυτό το κομμάτι, οι κτηνοτρόφοι ιδιαίτερα, για την προσπάθεια που έκανε, mm-hmm, που κάνει. Μάλιστα. Κύριε Καπούνη, σχετικά τώρα με το άλλο μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας και αφορά το νοσοκομείο της Νάξου και τη μονάδα τεχνητού νεφρού, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου έχει πρωτοστατήσει σε όλο αυτό και με την πολύ μεγάλη δωρεά την οποία κάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται μπαίνει το νερό στα βλάκι και το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Και εγώ και διαβάζω από το ΣΕ το δικό σου. Ο Aegean Voice τα έβγαλε στον αέρα αυτά πρώτο θέμα, αποκλειστικά. Βλέπω ότι προχωράει, προκηρύχθηκε η θέση, πάλι από ενέργειες του Νίκου του Μανιού, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Έχει προκηρυχθεί η θέση γιατρού για το τεχνητό νεφρό, για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, και πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Μπορεί να μην είναι σύντομα, να είναι λίγο κάποιους μήνες, αλλά πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Ήδη βρίσκεται τεχνικό κλιμάκιο και ελέγχει τα μηχανήματα εδώ στο νοσοκομείο της Νάξου. Ναι, το έμαθα και αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμάς ό,τι μας ζητηθεί σε αυτό το ποσό, και έχω μιλήσει και με τον Κώστα Ταναπιδόπουλο και για άλλα θέματα, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλαδή να το διαθέσουμε όπου χρειάζεται, έτσι, για τη λειτουργία όχι μόνο του τεχνητού νεφρού, αλλά και άλλων τμήματων στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Α, μάλιστα. Αυτό ήθελα να μου διευκρινίσετε, αν το ποσό αυτό διατίθεται και για κάποιο άλλο τμήμα, αν εν πάση περιπτώσει... Θα αλλάξουμε την απόφαση, φυσικά, αν ζητηθεί, γιατί εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση για τη λειτουργία του τεχνητού νεφρού. Αύριο, αν ο διευθυντής του νοσοκομείου Κέντρο Υγείας Νάξου ζητήσει, όπως έχουμε μιλήσει με τον Κώστα τον Πιδόπουλο για κάποιο άλλο θέμα και είπαμε ότι ναι, προχωράμε σε αυτό, έτσι, mm-hmm, αν ζητηθεί ας πούμε ένα ποσό για
κάτι άλλο που αφορά το νοσοκομείο φυσικά θα δοθεί. Μάλιστα. Απλά πρέπει να τροποποιηθεί και η απόφαση δικιά μας που έχουμε πάρει και από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όπως υπάρχει. Αν δεν πάει δηλαδή στο γιατρό, στο νοσοκόμα, στα αναλώσιμα, μπορεί να πάει... Στα μηχανήματα που κάτι ίσως να χρειαστούν εκεί του τεχνικού. Σε κάποια αναλώσιμα, μηχανήματα, δεν ξέρω τι άλλο. Μάλιστα. Το ποσό υπάρχει και είμαστε διάθεση στο νοσοκομείο, έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και κάτι τελευταίο ακόμη θα ήθελα να κουβεντιάσουμε σε ό,τι αφορά την προβολή του νησιού και την είδαμε φέτος την τουριστική κίνηση να εκτοξεύεται στα ύψη, κύριε Καπούνη. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει συμβάλει τα μέγιστα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου στο γεγονός ότι το νησί μας ήταν ένας από τους top προορισμούς φέτος για τους Έλληνες. Οι ενέργειες που έχετε κάνει, φυσικά σε συνεργασία με τον Μάνο τον Πανασάκη όλο το χειμώνα, βλέπετε ότι έχει αποδώσει καρπούς. Φυσικά, αν δεν, εγώ πιστεύω ότι αν δεν ήταν η προβολή στο εσωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχει προβολή πλέον. Ναι. Και εδώ έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Είχαμε πάει στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο και παρουσιάσαμε την γραβιέρα μας. Βέβαια. Εκεί, στην αίθουσα που πήγαμε και κάναμε γευστική, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύς κόσμος. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είχε και άλλα προϊόντα. Η Νάξο λείπει. Από παντού λείπει η Νάξος. Από παντού στο εξωτερικό λείπει η Νάξος. Ναι, στο εξωτερικό. Και δεν μιλάω, σας λέω το πρόσφατο, έτσι, και από τη Γαλλία και γενικά από τις άλλες χώρες που πάμε. Αυτή είναι ότι λείπει. Πρέπει λοιπόν να οργανωθεί. Μα δεν υπάρχει ούτε συμμετοχή σε εκθέσεις από το Δήμο, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει ένα άξιο στο εξωτερικό. Αυτό φυσικά και είναι άσχημο. Μπορούμε μέσω ίντερνετ να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά και μια παρουσία νομίζω ότι... Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να υποστηριχθεί και με άλλες δράσεις. Και χθες είχα μια συνάντηση με τον Βαγγέλη του Κατσαρά για άλλο, για το Παναξιακό. Ναι. Εκεί για χρηματοδότηση από την Ένωση και μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα, ότι εμείς προβάλλουμε το νησί, όμως ξενοδόχοι. Η μαζική εστίαση στηρίζει την Ένωση στα προϊόντα της. Εγώ δεν είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών τα ξενοδοχεία που έχουν πρωινό με προϊόντα της Νάξου. Εγώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό και πολύ καλά. Πέντε ή έξι ξενοδοχεία έχουν γάλα Νάξου. Και πολύ καλά κάνατε και το θέσατε, κύριε Καπούνη. Έχουν τυρί. Τα υπόλοιπα, εμείς θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι με μαρμελάδα, συσκευασία, ήδη Γενάρη Φλεβάρη θα το ξεκινήσουμε. Α, πολύ ωραία. Με ρίδα, νέο προϊόν. Και με μέλι, έτσι για να βοηθήσουμε εδώ και τα άλλα προϊόντα της Νάξου. Γιατί η μαρμελάδα θα το πάρουμε από το σύλλογο π.χ. γυναικών κομιακής φιλωτίου, δεν ξέρω, όποιος μπορεί, ή από τον σύλλογο των μελιστοκόμων εδώ πέρα, το μέλι και το βούτυρο από την Ένωση. Θα πούμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι για να πάμε στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στις καφετέριες και γενικά εδώ στους συντοπίτες μας. Όπως και να είναι, προς όφελός τους θα είναι και των ξενοδόχων, αν προσφέρουν ένα αξιώτικο πρωινό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι ξενοδόχοι, οι δωματιούχοι, αλλά και οι μαζικοί εστίες πρέπει να στηρίξουν τα προϊόντα του νησιού μας και της Ένωσης. Όπως η Ένωση στηρίζει τον τουρισμό, βέβαια. Ήταν μεγάλο το κόστος της δαπάνης. Έτσι που έγινε, όχι μόνο για τη Μέρα Γκάκη, 13 ώρες από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2016, 13 ώρες είχαμε τηλεόραση. Για φαντάσου, ούτε ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι άλλος προορισμός της Ελλάδος είχε παρουσία στην τηλεόραση 13 ώρες. Και γι' αυτό είδαμε ότι υπήρχε επισκεψιμότητα Ελλήνων στο νησί. Μπορεί. Μα έσπασε κάθε ρεκόρ φέτος. Να μην ήταν τα αναμενόμενα και να μην είχαν τα αναμενόμενα κέρδη οι επιχειρήσεις, αλλά υπήρχε παρουσία. Δεν υπήρχε και αυτή, θα γινόταν. Δεν το συζητάμε. Ήταν μέσα στους top ελληνικούς προορισμούς η Νάξος. Εγώ λοιπόν λέω ότι για πρώτη φορά πρέπει η Ένωση Ξενοδόχων, ο Σύλλογος των Ενοικιαζομένων Δωματίων και η μαζική εστίαση, να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε και προς τα έξω. Εμείς ήδη φεύγουμε, πάμε Γαλλία, η Ένωση πάει Γαλλία, πάει Ιταλία, πάει Πολωνία, πάει Κουβέιτ, έτσι, μέσα από προγράμματα, γιατί και αυτοί πρέπει να δουν κάποια πράγματα, μέσα από προγράμματα να βγουν προς τα έξω. Αν παίρνουν τη χρηματοδότηση ή της περιφέρειας ή του Δήμου, να δουν και κάτι άλλο. Έτσι. Και να βγουν προς τα έξω.
Να φέρουμε κόσμο στο νησί. Πρέπει να φέρουμε. Να φέρουμε Φίχνουμε κόσμο. Το καλοκαίρι, 30 μέρες αυτό. Και 40. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να το δούμε για όλο τον χρόνο. Να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Και γιατί όχι για όλο τον χρόνο. Η Νάξος έχει όλα τα προσόντα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να έχει τουρίστες και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Αλλά για αρχή ας επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Να ξεκινάει Μάη και να τελειώνει Οκτώβρη, ας πούμε. Και είπα στον αντιπρόεδρο, στον Βαγγέλη τον Κατσαρά, να κάτσουμε να το δούμε. Να μας δώσουν φυλάδια. Συγκεκριμένα να πω και αυτό, ότι πάμε στη Γαλλία για 9 μέρες στην έκθεση. Ναι. Στο Παρίσι και ο Στέφανος ο Σπανός, ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος σκευάζει λάδι, ναι, ναι, λέει αν μπορείτε να μας φιλοξενήσετε, να μου φιλοξενήσετε ας πούμε κάποια ένα κομμάτι να μου δώσετε ας πούμε, να βάλω κάποια λάδια στον κόσμο. Του λέμε Στέφανε, εμείς τα χαράς να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει κάποιο άτομο να ασχολείται και με αυτό. Σε νοιάς θα έχω κοπέλα εγώ. Θα έχω κοπέλα Γαλλίδα, να πλέον την πληρώνω 250 ευρώ την ημέρα, να παραβρίσκεται εκεί, να εξηγεί στον πελάτη, στον έμπορα, όποιος είναι αυτός, ποιο είναι το λάδι. Εσείς δεν συμμετέχετε, εγώ θέλω ένα κομμάτι, ένα στάν να τοποθετήσω τα προϊόντα μου. Και θα το δώσουμε. Θα μπορούσε και ο Δήμος να το κάνει κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς αυτό λοιπόν έτσι. Μπορούσε είτε ο Δήμος είτε οι φορείς αυτοί να συνεργαστούμε και να πάμε μαζί σε εκθέσεις, αφού υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Πού θα είμαστε και θα πάμε ενωμένοι σαν μια γροθιά έξω. Βεβαίως. Να προωθήσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Βεβαίως, εκεί που παίρνουμε ένα περίπτερο. Και τα έξοδα θα μοιραστούμε. 10 μέτρα το πάρουμε 12. Και τι έγινε. Τα ίδια έξοδα θα είναι. Μηδέν έξοδα, μηδέν κόστος. Ας έρθουν λοιπόν όλοι να πάμε. Εμείς ψαχνόμαστε μέσα από προγράμματα έτσι και πάμε σε αυτές τις εκθέσεις. Μπορεί να βάζουμε κάποια χρήματα σαν ένωση, αλλά δεν είναι πολλά τα χρήματα που βάζουμε. Ναι. Πρέπει λοιπόν να το δούμε οργανωμένο. Πρέπει οπωσδήποτε και από τώρα πρέπει να ξεκινήσει η οργάνωση. Βεβαίως. Για το επόμενο καλοκαίρι, κύριε Καπούνη, και θα πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς και να πάνε και στο Δήμο της Νάξου και να διεκδικήσουν πράγματα και αυτοί, προκειμένου να κάνουμε. Εμείς, να πω ένα απλό παράδειγμα. Πήγαμε στο Ντουμπάι. Ναι, ναι. Πήγαμε, ήταν με το πρόγραμμα να πάμε 7 εταιρείες ενώσεις, συνεταιρισμοί. Πήγαμε 3. Ναι. Οι 3 που είμαστε εκεί. Αυτοί παρουσιάσαμε τα προϊόντα μας. Οι 3. Η φυσική παρουσία που είχαμε εμείς. Βέβαια. Έτσι. Τώρα το λάδι, ο Κρόκος Κοζάνης δεν παρουσιάστηκε. Διαβάστηκε. Κακώς. Δεν ενημερώθηκε ο έμπορας. Αλλιώς να έχεις και κάτι διανεπαφές. Ενώ εμείς είμαστε εκεί πέρα, είμαστε 4 ώρες, μιλάγαμε τον κόσμο. Και από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Βαλέρης, έχει έρθει και η πρώτη παραγγελία από Ντουμπάι. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Μπορεί να είναι μικρή οτιδήποτε, αλλά κάτι θα πετύχουμε. Αλλά είχαμε παρουσία εκεί. Μπορεί να μέσα στο ίντερνετ, να έχουμε το site, να έχουμε τα πάντα. Είχαμε και την παρουσία μας όμως. Η φυσική παρουσία είναι εντάξει, αναντικατάστατη, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε φυσικά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Τελευταία είναι όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Ναι. Ας κάτσουν οι φορείς στο ίδιο τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, τις ενέργειες της Ένωσης που έχει κάνει. Η Ένωση αυτή τη στιγμή όσον αφορά την προβολή του νησιού, τουλάχιστον στην Ελλάδα και όχι μόνο, ας τη στηρίξουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες της Νάξου. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το δουν. Και είδαν και τα αποτελέσματα ποια είναι. Εν πάση περιπτώσει, πως αν κινητοποιηθεί κάποιος υπάρχουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπούνη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.